συν το κόστος λειτουργίας, καταστρέφει όλο αυτό το κόστος, θα επιβάλλει τους δημότες. Και να πάμε τώρα για λίγο με το, στο σχέδιο, σε σχέση με το πρόβλημα των δαιματοποιητών και σε σχέση με, το, με την περιοχή εδώ του Χαδά στο Αφισού. Ναι, στο Αφισού. Στο Αφισού. Ναι. Εμένα η θέση μου ήταν, και γι' αυτό είχα ταχθεί με τους δαιματοποιητές στην προσωρινή λύση των δαιματοποιητών, για μένα η θέση είναι ότι πρέπει να υλοποιηθεί το έργο που έχουμε χορθετήσει και που έχουμε μελετήσει στην περιοχή του, των Κροκιών, αυτή είναι η μελέτη. Μπορεί στον περιφερειακό, ναι, μπορεί ο περιφερειακός σχεδιασμός να την εντάξει. Μάλιστα, φάνηκε και από τις δηλώσεις του κ. Περιφερειάκη και από τη διάβαση στις εφημερίδες, μιας και χθες, προχθές, 13 του μήνα, είχαν περιφερειακό συμβούλιο, αλλά και αυτό αναβλήθηκε. Αναβλήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας. Κατά συνέπεια, δείχνει και όλοι αυτοί που συμμετέχουν στο περιφερειακό συμβούλιο, εγώ δεν συμμετέχω, και αυτοί που δεν πήγαν, με πόσο σοβαρότητα αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα. Είναι μέχρι και ένα ζήτημα κριτικής σε αυτούς που δεν πήγαν για να απαντήσουν. Εγώ στο σχεδιασμό αυτό που είδα στην γνωμοδότηση τέτοια, παρόλο που δεν είμαι μέλος, είχα και δική γνωμοδότηση σε σχέση με αυτό, σε αυτό το πλαίσιο που σας ανέλησα προηγούμενα. Η θέση μου ήταν ότι με το που θα τοποθετήσω ο δαιματοποιητής προχωρούσαν στην άμεση αποκατάσταση του χώρου. Είναι 200 στρέμματα. 200 στρέμματα μολύνουν την περιοχή. Είναι 200 στρέμματα τα οποία, άμα γίνει άμεση αποκατάσταση, πρέπει να δούμε σαν αυτοδιοίκηση αυτός ο χώρος πώς θα αξιοποιηθεί, αν θα γίνει πάρκο, κατά, θα γίνει χώρος αθλητικές εγκαταστάσεις. Κατά δήλωση του κατασκευαστή των μηχανημάτων, ψάχνει και για τα παλιά σκουπίδια. Πιστεύω αφορά εμάς τον Δήμο τώρα, τη διοίκηση του καινούργιου Δήμου, γιατί θα είναι χώρος του Δήμου, να δει πώς θα τον αξιοποιήσει. Άμεσα πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσει η μελέτη που έχουμε καταθέσει στην περιφέρεια για τον χώρο υγειονομικής ταφής στο Ασίμι, με τη μονάδα ανακύκλωσης, το ανακυκλώσιμο υλικά, με όλα αυτά που προβλέπει η μελέτη, να την εντάξουν περιφερειακούς σχεδιασμούς για να υλοποιηθεί. Να μην πάνε στράφη 650.000 ευρώ, που τόσο ήταν η δαπάνη τους και δεν την καθορίσαμε στη μελέτη δαπάνη, καθορίζει ο ίδιος ο νόμος του Σουφλιά, που έχει προκαθορισμένες τιμές για τα 12-11 πτυχία, νομίζω, που χρειάζονται. Κύριε Φούρκα. Γιατί εγώ δεν έχω σχέση με το αντικείμενο, θα τοποθετηθώ αυτά που γνωρίζω βέβαια. Αρκεί να πω ότι. Εγώ εκείνο που ξέρω για εσάς, ότι πήγατε, γιατί σας πήραμε και συνέντευξη, δηλαδή, πήγατε στην Καλαμάτα και είδατε σε μηχάνημα. Το τελευταίο, και θα απαντήσω σε αυτό, γιατί το επενήχθηκε ο Σαργιτάκος. Γιατί εγώ, αν πήγα στην Καλαμάτα, δεν πήγα διότι πληροφορήθηκα, γιατί εσείς τουλάχιστον συνέντευξη που είχατε με τον κύριο Σούκο, θα διαπιστώσω ότι αξιοποίησα την γνωριμία μου τον κύριο Σούκο και δεν θα επισκεφτεί το καλοκαίρι. Άρα δεν ενημερώθηκα τώρα για την Καλαμάτα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το 2003 που ανέλαβα, ακόμη δεν είναι ξεκαθαρισμένο το τοπίο περί διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ως νομαρχία κάναμε μια προμελέτη. Βέβαια, εκεί τότε παρενέβη η περιφέρεια και είπε: στο που είναι η δική σας δουλειά, είναι δική μας, είναι των Δήμων. Και πράγματι σταματήσαμε. Ποια χρονιά αυτό, κύριε Βουργά? Έγινε το 2003. Α, το καλοκαίρι 2003. Στις αρχές δηλαδή. Το καλοκαίρι 2003. Του προβλήματος. Ναι. Λοιπόν, μας σταμάτησαν, είναι θέμα του Δήμου. Πράγματι, στη συνέχεια έγινε ο Φόσδα εκεί πέρα, ο σύνδεσμος διαχείρισης, που έπαιρνε το έργο αυτό που έκανε, που ανέφερε και προηγουμένως από τους συνυποψηφίους μου. Εγώ θέλω εδώ, μιας αναφέρθηκε αυτό, θέλω να πω μερικά πράγματα, γιατί κυκλοφορούν διάφορα κτλ. Και θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας. Καταρχάς, όπως είπε ο κ. Αργυρτάκος, οι 700.000 βγαίνουν μέσα από τον νόμο Σουφλιά από ειδικά πινάκια, ποιες είναι αμοιβές. Άρα δεν μπορούμε να βάλουμε είτε παραπάνω είτε παρακάτω. 5 ευρώ λιγότερο να βάλεις, 5 ευρώ περισσότερο, είναι άκυρη μελέτη. Άρα αυτό είναι παραμύθι, τα 700.000. Άρα δεν αποδίδω εγώ σε καμία περίπτωση δόλο ότι δώσαν χρήματα στον αέρα, δεν ξέρω πώς υπόθηκε προηγουμένως. Το θέμα είναι όμως δηλαδή, ότι. Νομότυπα. Σας είπα, στις μελέτες υπάρχει συγκεκριμένη αμοιβή, δηλαδή συγκεκριμένα πινάκια που λέει θα κάνεις αυτό, έχει τόσο, θα κάνεις εκείνο τόσο. Όλες οι μελέτες, ναι. Όλες οι μελέτες έχουν συγκεκριμένα πινάκια. Σωστά. Άρα εκεί δεν επιδέχεται καμία αλλαγή. Μάλιστα. Βέβαια τώρα εδώ. Όχι, καλά κάνετε και το διευκρινίζετε αυτό, διότι οι φήμες πολλές φορές είναι από ανήκει. Ακούσαμε και στο μουσείο, αναβάσαμε τη μελέτη. Μπράβο, ναι, και αυτό. Αυτά να σας πω επί την ευκαιρία τώρα εδώ. Επειδή αυτή η ευκαιρία βγήκε αντικείμενο στο τέλος ένα 220 και αφαιρέσαμε αντικείμενο από μέσα, έβγαινε ένα 200 κιλά. Γιατί αν έβγαινε ένα 220, δεν θα η μελέτη θα ήταν άκυρη. 20 ευρώ. Εκατομμύρια. Ένα 1.220.000. 20 ευρώ. 20 ευρώ. 20 ευρώ. Και αν ήταν 20 ευρώ διαφορά, ήταν άκυρη μελέτη. Αυτό είναι. 20 ευρώ. Αυτό δεν θα σα πω. Λοιπόν, για αυτό εδώ, κοιτάξτε, σε καμία περίπτωση εγώ δεν αποδίδω δόλο. Ο συνήθω μα έκανε τη δουλειά του. Ειλικρινά όμως έχω μερικές απορίες και αυτό
θα ήθελα να απαντηθούν, γιατί και οι ακροατές θα έχουν τις απορίες αυτές. Και επειδή είναι και ο κ. Βαλιώτης αντιπρόεδρος, νομίζω του συνδέσμου, και ο κ. Αργυρτάκος πρόεδρος. Εδώ η Ελευθερία το καλοκαίρι είχε γράψει μια συνέντευξη του Περιφερειάρχη, ο οποίος έλεγε ότι παρά τις εξαγγελίες για νέο ΠΕΣΔΑ, η Λακωνία συνεχίζει να κάνει μελέτες. Αυτό είναι στις 5 Τετάρτου 2009. Και ξέρουμε ότι η μελέτη βάση ενός του πινάκιου του τεχνικού επιμελητηρίου ανετέθηκε στις 36 του 10. Έτσι τουλάχιστον γράφεται το τεχνικό επιμελητήριο, αν είναι λάθος, πέστε μου. Η μελέτη του ΧΙΤΑ, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτη του ΧΙΤΑ στο ΑΣΥΜΗ, ανετέθηκε στις 36 του 10. Λάθος. Αυτό είναι από την ιστοσελίδα του τεχνικού επιμελητηρίου. Τεχνικού επιμελητηρίου. Το τεχνικό επιμελητηρίο. Αυτό λέει το κολάσιμο. Αν δηλαδή ο Αγγελόπουλος λέει το 9, ΧΙΤΑ δεν αδειοδοτώ, ΧΙΤΑ δεν υπάρχει πλέον, και έρχεται ο σύνδεσμος για να δείτε μετά από ένα χρόνο. Θα το κολλάσουμε. Αυτό ήθελα να απαντήσουν εδώ πέρα μια σύντομη αντιπρόεδρο. 4-19 έχει παραδοθεί η μελέτη. Σας λέω ότι την ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος έχει βγει 36 η μελέτη, η ανάθεση μελέτης περιοδικών επιπτώσεων. Εγώ απλώς το αναφέρω. Είναι λάθος. Εμείς δημοπρατήσαμε το 6. Το 6 δημοπρατήσαμε στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινωνιών, νομίζω Δεκέμβρη του 6. Η προηγούμενη διοίκηση. Όχι σημερινή. Η προηγούμενη διοίκηση. Και εμεί το 6. Στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινωνιών. Στο προηγούμενη διοίκηση του συνδέσμου. Το 6 και ανατέθηκε το αρχέ του 8. Γιατί έγινε μια αξιολόγηση και είναι λάθο. Το κολλάσιμο. Αυτό ήθελα να απαντήσω. Δεν θέλω να απαντήσετε. Γιατί ένα το ΕΕ, μάλλον, χιτάχει καταργεί λέξη χιτάχει καταργεί το 8. Ναι, με το 6 μπορούσε να θέσει, το 5 μπορούσε να θέσει, όχι το 10 όμως. Δεν έχουν καταργηθεί από το 8, κύριε Νομάρχα, δημοπρατηθήκανε τώρα το Σεπτέμβριο του 10. Αυτά είναι στα νησιά. Υπάρχει ειδικό καθεστώς. Και στη Λακωνία έχουν μέχρι το 2020 χιτάκι. Και στη Λακωνία μέχρι το 2020. Δεν περιμένει ψεύδεται εδώ πέρα που αναφέρεται. Ότι κακώ αναθέτεται μελέτη χιτά. Μα δεν φέραμε το 2009. Ακούγαμε τέτοια ανακρίβεια, να φέραμε τα χαρτιά εδώ. Όχι, δεν συγκεκριμένα δημοσιεύματα. Σε κάθαρα. Συγκεκριμένα δημοσιεύματα. Σε κάθαρα. Στις 5 Τετάρτου του 9, 18 Πέμπτου του 9. Αγγελόπουλος, χιτά δεν αδειοδοτώ, χιτά δεν υπάρχουν πλέον. Ο κύριος Περιφερειάρχης, ήταν ο κύριος συγκεκριμένος Περιφερειάρχης που αναφέρεται, ήταν συγκεκριμένος, ήταν αυτός που έφερε και έκανε την προμήθεια των δερματοποιητών και που είναι εκεί. Είναι συγκεκριμένου χώρου, συγκεκριμένου χώρου, δεν ξέρουμε τώρα. Είναι άλλο θέμα αυτό που μου λέει για τους... Εγώ λέω πώς είναι τα πράγματα. Σας αναφέρω, 5 Τετάρτου του 9. Στην Ελευθερία. Πράτησε εξαγγελίες για να πεζάει η Λακωνία συνεχείς μελέτες. Ο Γελόπουλος το είπε. Δεν το διάψευσε. Δεν το διάψευσε. Δεν το πήραμε εμείς. Απαντούμε πάνω σε αυτά λοιπόν. Μην το λέτε, διότι από εκεί πέρα θα πω ότι υπάρχει σκοπιμότητα. Λοιπόν, μα τι θα πει δηλαδή. Όπως το έγραψε εφημερίδα. Και τι, επειδή γράφει εφημερίδα και η άλλη εφημερίδα, η Φύλλα Προσκύμενη. Δεν διάψευσε. Αυτέ τι ανακρίτε μα. Πώ να το κάνουμε. Αφήστε τι Φύλλα Προσκύμενε. Τι Το θέμα αυτό. Το θέμα είναι τι γίνεται αύριο, κύριε Φελιούρη. Το θέμα είναι τι γίνεται αύριο, κύριε Φελιούρη. Σε διαφετώσει σήμερα, και καταρχάς, με έντονη πάλι τον κύριο Αγγελόπουλου από τις 20 Νοεμβρίου, έλεγε ότι μέχρι 18 Δεκεμβρίου πρέπει να κλείσουν όλοι οι χαδά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης πήρε απόφαση. Νομίζω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρώτα στους Δημάρχους απευθύνεται. Ναι, αλλά λοιπόν, μετά όμως. Το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης πήρε απόφαση πολύ σωστά. Συνεχίζετε όλες τις εκλογές. Λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο πολύ σωστά στις 18 Δεκεμβρίου, νομίζω Νοεμβρίου. Παρόλο ότι συνεχιζόταν η χρήση. Λοιπόν, 22-11 του 2008, πολύ σωστά το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης πήρε απόφαση να κλείσει ο χαδά. Και εγώ ειλικρινά το τράβηξα λίγο για να μην τους δώσω. Με τους πιέσω και δεν πήρα την απόφαση τον Ιούνιο του 9. Από εκεί και πέρα ο ΧΑΔΑ λειτουργεί με δικαστικές αποφάσεις. Το ερώτημα τι γίνεται μετά τις αποφάσεις τις δικαστικές. Δηλαδή από πρώτης πρώτου πού θα πηγαίνουν τα στερεά απόβλητα. Αυτό νομίζω ότι απασχολεί τον πολίτη. Ό,τι έγινε έγινε, ό,τι διαχειρίστηκαν σωστά ή λάθος και τα λοιπά έγιναν αυτά, ανήκω στο παρελθόν. Στο παρελθόν. Από πρώτη πρώτου τι γίνεται. Κύριε Φελούρη, και για τους δερματοποιητές που δεν γνωρίζω την. Το τι προσδοκούν, τι αποδίδουν. Γιατί αυτό τώρα σε μένα μου έχει μπει ένα μεγάλο ερώτημα. Πριν ένα μήνα υπευλήθη στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος στην Ομαρχία άδεια εξαγωγής σκουπιδιών. Και ειλικρινά ρωτήσα μήπως κρύβονται τίποτα άλλα συμφέροντα πίσω από τα σκουπίδια. Και εμείς είμαστε από ποιες μαριονέτες. Δηλαδή. Υπευλήθη από έναν έμπορο άδεια εξαγωγής σκουπιδιών. Πού υπευλήθη? Στο Τμήμα Περιβάλλοντος στην Ομαρχία.
Α, σε εσάς. Βεβαίως. Για εξαγωγή εκτός Ελλάδος. Όταν με εξαγωγή εκτός Ελλάδος. Εξαγωγή. Άλλες είναι οι άδειες του έτος Ελλάδος. Εγώ κύριε Φούρκα και κύριοι, με βλέπετε και καμιά φορά αναλύω λίγο παραπάνω, γιατί θέλω να γίνει αντιληπτό το θέμα γι' αυτό που είναι συμφέροντα τα σκουπίδια, γι' αυτό βγαίνουν λοιπόν σε μπαλέτες, γι' αυτό βγαίνουν σε θέματα, γι' αυτό βγαίνουν αδειοδοτήσεις... σε πλακάκια, γι' αυτό βγαίνουν σε αυτό. Γι' αυτό είναι το ζήτημα να είμαστε προσεκτικοί. Οι αδειοδοτήσεις, λοιπόν, οι αδειοδοτήσεις μεταφοράς σκουπιδιών. Καλό είναι να τα αναλύσουμε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, για να πάρει ένα άδεια μεταφορά σκουπιδιών από τη Λακωνία, να πάει στα Λιώσια, στο Λιώσια ή στο Ξυλόκαστρο κτλ. Πρέπει να πάρει άδεια πνευματολογικών πτώσεων από την διεύθυνση περιβάλλοντος. Και με ειδική άδεια το όχημα που θα μεταφέρει. Τέτοιες άδειες έχουμε δώσει. Είναι τελείως. Αλλά τώρα υπευλήθηκε άδεια εξαγωγής σκουπιδιών, όχι μεταφοράς. Για ποια χώρα? Δεν αναφέρει. Λοιπόν, άρα θέλω να καταλήξω μήπως όλοι εμείς είμαστε μαριονέτες συμφερόντων τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Και είτε με την αφελειά μας, είτε διότι έχουμε μπει σε κάποιο αυτό που δεν το γνωρίζουμε, μας χρησιμοποιούν. Χωρίς να το. Ναι. Χρησιμοποιούν. Λογικό. Γι' αυτό ακριβώς θέλω να πω εδώ ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Μήπως και οι μπάλες από τον δερματοποιητή εξαγάγονται, δεν ξέρω. Ή τα δέματα του Σούκου. Ή τα δέματα του Σούκου. Όχι, δέματα του Σούκου τα παίρνει. Τα πάρει για κατανάλωση. Λοιπόν, τα παίρνει. Ο Σούκος τα παίρνει και τα πουλάει. Όχι, λέει, δεν τα θέλω. Ο Σούκος, όπως έχει δηλώσει σε μένα τουλάχιστον, ότι εάν δεν έχει σκουπίδια μια περιοχή, δεν πάει να βάλει μηχάνημα. Ναι. Λοιπόν, ο Σούκος είναι ξεκάθαρος. Εμπορεύεται τα σκουπίδια. Έτσι. Και, δηλαδή, παίρνει τα αναλώσιμα αυτό, τα ανακυκλώσιμα και τα πουλάει. Εδώ και το. Μου έκανε εντύπωση. Αλουμίνιο. Μου έκανε εντύπωση, όχι αλουμίνιο. Όταν ξέρετε, μπαίνει το σκουπίδι μέσα στο πρώτο βαγόνι, εφηγόκεντρο δήμη, βγαίνει όλο το υγρό τι έχει πάνω. Ναι, σωστό. Λοιπόν, τα βαρέα μέτρα τα βάζει σε μπουκάλια και τα πουλάει. Από τα υγρά αυτά. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ο Σούκος εμπορεύει τα πάντα. Το θέμα είναι. Μα, έτσι πρέπει. Ναι. Αν αυτό, δεν τα εμπορεύει. Για την ψυχή τη μάνα του κανένα. Ναι, σωστό. Επιχειρηματία είναι. Αλλά ο Σούκος, ο μόνο που σίγουρα δεν πετάει στα ρέματα σκουπίδια είναι ο Σούκος. Γιατί εμπορεύεται τα κατάλοιπα. Εμένα με ικανοποιεί ότι και οι τρεις σας, πέραν από την λεπτομέρεια ότι δεν το έχει δει το μηχάνημα ο κύριος Βαλιώτης, και οι δύο, και ο κύριος Αργυτάκος και εσείς κύριε Φούρκα, συμφωνείτε ότι πραγματικά είναι μια σοβαρή λύση. Ναι, σοβαρή, την οποία δεν γνωρίζω εγώ προσωπικά. Αν υπάρχουν άλλες ιδιοδοτήσεις. Αν δεν είσαι μηχανικός και ειδικός. Αν υπάρχουν ιδιοδοτήσεις.